Οι προϋποθέσεις για να πάρουμε τη Θεία Χάρη είναι η ταπείνωση και η αγάπη προς τον Χριστό. Η υπερηφάνεια και ο εγωισμός που προξενούνται και τρέφονται από τους εμπαίνους εμποδίζουν τη Θεία Χάρη. Γιατί? Πολύ απλά το λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Θρέφεις το παιδί σου τον εγωισμό, την αυτοπεποίθηση, την υψηλή αυτοεκτίμηση που μας λένε συνέχεια οι ψυχολόγοι και οι ψυχολογούντες. Το κάνεις υπερήφανο. Το κάνεις να στέκεται εμπόδιο στον Θεό. Και χωρίς τον Θεό, χωρίς την ευλογία του Θεού, τι θα κάνει? Μόνο θα αποτύχει, τίποτα άλλο δεν θα κάνει. Προετοιμάζεις την αποτυχία του παιδιού σου με τους επένους. Και όχι μόνο την αποτυχία την κοσμική, δυστυχώς αυτό νοιάζει με πολλούς γονείς. Και πάνω απ' όλα να σπουδάσει το παιδί, να περάσει το πανεπιστήμιο. Κάποιος το έλεγε σωστά, πανεπιζήμιο, έτσι έχει καταντήσει σήμερα. Φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι και πέφτουν στη λεγόμενη φοιτητική ζωή, δηλαδή στην ανηθικότητα. Χίλιες φορές να λείπει και η γνώση, όταν το παιδί καταστρέφεται πνευματικά, εκεί που θα πάει. Οι γονείς λοιπόν με τους επένους κάνουν δυστυχισμένα τα παιδιά τους, αφού τους στερούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη της Θείας Χάρης, καλλιεργώντας τους τον εγωισμό. Ποτέ δεν πρέπει να επαινούμε τους συνανθρώπους μας και να τους κολακεύουμε, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, αλλά να τους οδηγούμε στην ταπείνωση και στην αγάπη του Θεού. Εκείνο που κάνει αληθινά ευτυχισμένο και μακάριο τον άνθρωπο είναι ο Θεός. Η Θεία Χάρη, το Άγιο Πνεύμα, αφού καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Θες να έχει χαρά το παιδί σου? Φρόντισε να έχει το Άγιο Πνεύμα. Μα για να έχει το Άγιο Πνεύμα πρέπει να είναι ταπεινό, να είναι υπάκουο και όχι υπερήφανο και αλαζονικό, όπως το φτιάχνεις με τους επένους. Ακόμα πολλές φορές ο έπαινος έχει και πολύ πολύ χαμηλά ελαττήρια. Ζητάμε να κερδίσουμε την αγάπη των άλλων και τους κολακεύουμε, τους επαινούμε για να έχουμε την αποδοχή τους. Έλεγε πάλι ο Άγιος, να μην επιζητούμε να μας αγαπάνε, λέγοντας επαίνους τους άλλους. Να μαθαίνουμε να αγαπάμε και όχι να ζητούμε να μας αγαπάνε. Να αγαπάμε όλους και να κάνουμε θυσίες όσο μπορούμε μεγάλες για όλους τους εν Χριστώ αδελφούς, ανιδιοτελώς, χωρίς να περιμένουμε επένους και αγάπη από αυτούς. Ανιδιοτελώς σημαίνει χωρίς ανταπόδοση στην αγάπη. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, να αγαπάς και τους εχθρούς σου, που φυσικά δεν θα σου ανταποδώσουν καλό στο καλό, κατά κανόνα. Αυτοί θα κάνουν για μας ό,τι ο Θεός τους λέει. Αν είναι και εκείνοι χριστιανοί, θα δώσουν δόξα στο Θεό που βρεθήκαμε και τους βοηθήσαμε ή τους είπαμε ένα καλό λόγο. Αν δεν είναι και δεν πιστεύουν, θα πάρουμε το μισθό μας ακέραιο από τον Θεό. Ο έπαινος κάνει τα παιδιά και τους νέους εγωιστές, απροσάρμοστους και άθεους. Αυτά τα έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Τι γίνεται όταν, λέει ο Άγιος, εμείς λέμε στο παιδί επένους, του δημιουργούμε αυτό το λεγόμενο υπέρεγώ. Του φουσκώνουμε τον εγωισμό και του κάνουμε μεγάλο κακό. Το κάνουμε να γίνεται πιο επιρρεπές στα διαβολικά πράγματα, στις δαιμονικές ενέργειες. Με τα μπράβο και τα κανακέματα ανοίγουμε τους ασκούς του αιώλου και μετά αναρωτιόμαστε γιατί το παιδί δεν κάνει υπακοή, γιατί έφυγε από το σπίτι, γιατί έφυγε από την εκκλησία, ενώ πήγαινε τόσα χρόνια, ντυνόταν και παπαδάκι κλπ. Κλπ. Γιατί ακριβώς έγινε εγωιστής. Ο έπαινος είναι ένα ψέμα. Γι' αυτό και συνιστά μίμηση του διαβόλου. Όταν λες το παιδί μπράβο, τα κατάφερες, ψέματα του λες. Το σωστό που πρέπει να του πεις είναι ότι η χάρη του Θεού εργάστηκε μέσα από σένα και έκανε αυτό που έκανε. Τι έκανε το παιδί από μόνο του? Τίποτε. Ό,τι καλό έχει το παιδί μας και εμείς είναι δώρο του Θεού. Και έτσι έλεγε ο Άγιος Γέροντας, σε όλα τα θέματα να μάθουμε τα παιδιά όχι να εμπιστεύονται τον εαυτό τους, τα μπράτσα τους ή άλλους ανθρώπους, αλλά να ζητάνε τη βοήθεια του Θεού
να μάθουμε τα παιδιά μας να προσεύχονται. Όχι να έχουν αυτοπεποίθηση, αλλά θεοπεποίθηση.